Ουρανέ, όχι δεν θα πω άλλη σ' αγκαλιά στη στοργή. Πώς να δεχτώ μ' αρκουτώ τον ουρανό, τον γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι μια πουλή κοντά της μου κοινή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά. Τέσσερις μέρες πριν ο νέος Δήμος της Τρίπολης επιλέξει το πρώτο καλλικρατικό δήμαρχο, είμαστε όλες και όλοι εδώ για να στηρίξουμε την υποψηφιότητα του δικού μας ανθρώπου, του Γιάννη Σμυρνιώτη. Μαζί μας απόψε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Αρκαδίας, κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος. Και η Βουλευτής Αλφα Αθηνών, κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ, που μας τιμούν με την παρουσία τους. Αξιότιμοι κύριοι, απευθύνομαι πρώτα στους κυρίους, διότι οι κυρίες είσαστε το όλον της αίθουσας, με τα όμορφα, τα υπέροχα, τα λαμπερά χαμόγελα. Για να δώσουμε στο Γιάννη δύναμη, αισιοδοξία, να του στείλουμε, να του δώσουμε από σήμερα το μήνυμα της νίκης. Προσωπικά γνωρίζω μια αλήθεια, την οποία χαίρομαι που θέλησε και ο Γιάννης να τη γνωρίσει. Κάθε Τετάρτη, πριν από τις εθνικές εκλογές, συναντιόμαστε μαζί και ξέρουμε ότι την Κυριακή θα νικήσουμε. Αυτό το ξέρουμε κάθε φορά, τέσσερες μέρες πριν τις εκλογές. Απόψε λοιπόν, Γιάννη, το μήνυμα που παίρνεις από αυτή την εκδήλωση είναι ότι είσαι ο επόμενος δήμαρχος της Τρίπολης. Στην παρούσα περίοδο και το πολιτικό αίτημα των καιρών να εκπροσωπήσει και να εργαστεί για την πόλη των παιδιών μας, για την πόλη των ονείρων μας. Όταν μιλάς σε μια συγκέντρωση γυναικών, πρέπει να σκεφτόμαστε όχι εκείνη την παλιά ρίση που λέει ότι πίσω από έναν πολύ πετυχημένο άντρα βρίσκεται πάντα μια γυναίκα, αλλά ότι τώρα πια η πετυχημένη γυναίκα είναι εκείνη που κρατάει το σπίτι, τον πετυχημένο άντρα, ακόμη και τον άντρα που στην επιτυχία της στηρίζεται, τη βοηθάει και ανεβαίνει. Αυτή είναι η δική μου αρχή, αυτή είναι η δική σας αρχή, γιατί στις επόμενες εκλογές που είναι σε τέσσερις μέρες, εσείς είστε στην πρώτη μάχη όπως ήσασταν πάντα. Και το λέω πάντα σε γυναίκες, γιατί εμάς μας χαρακτηρίζει μια ειδοποιώς διαφορά από τους άντρες χωρίς να τους αδικούμε. Έχουμε πολύ περισσότερο πείσμα. Και όταν αποφασίσουμε ότι συσπυρωνόμαστε, ότι ενωνόμαστε, ότι πάμε όλοι μαζί και δίνουμε τη μάχη, δεν μας φεύγει ούτε μία ψήφος. Το λέω σε εσάς, γιατί το έχω ζήσει κι εγώ. Εμείς δεν δεχόμαστε την αποτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας, όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τον άλλο. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι μπορεί σε αυτές τις εκλογές, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, να επικρατήσει έστω και σε μικρά ποσοστά η αποχή. Δεν τη δεχόμαστε την αποχή. Ο Αντώνης ο Σαμαράς και όσοι είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη και σε κάθε γραμμή, πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία ψήφος.